Ακέφαλο παραμένει το Κέντρο Κοινωνική Πρόνοια Θεσσαλία από το Σεπτέμβριο. Τον περασμένο Μάιο, η τελευταία πρόεδρο του κέντρου παρετήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο για διάστημα τριών μηνών. Η θητεία τη προσωρινή διοίκηση όμω έληξε το Σεπτέμβριο και έκτοτε δεν έχει οριστεί νέο πρόεδρο με αποτέλεσμα το κέντρο να μην έχει διοίκηση. Αυτό δημιουργεί σωρία προβλημάτων στη λειτουργία των παραρτημάτων του κέντρου σε καρδίτσα Τρίκαλα και Λάρισα, με αποτέλεσμα οι δομέ του να βρίσκονται στον αέρα. Σήμερα οι εργαζόμενοι των παραρτημάτων του κέντρου προχώρησαν σε τρία οριστά εργασία και ένωσαν τι φωνέ του σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν έξω από το πρώην και πέπτη Καρδίτσα, ζητώντα να οριστεί άμεσα νέα διοίκηση ώστε να προχωρήσουν γραφειοκρατικά ζητήματα και να λυθούν προβλήματα που προέκυψαν όπω η λήξη τη σύμβαση για την καθαριότητα. Μια από τι κρίσιμε αυτέ αποφάσει που πρέπει να πάρθουν άμεσα είναι η σύμβαση τη καθαριότητα η οποία έχει λήξει και μη έχοντα διοίκηση δεν μπορεί να γίνει ανάθεση σε εργολάβο για να συνεχίσουμε την καθαριότητα. Ένα χώρο πάρα πολύ ιδιαίτερο, που η καθαριότητα θα έπρεπε να είναι το στοιχείο το εκείνο που το χαρακτηρίζει. Αυτή τη στιγμή είναι ε, απούσα αυτή τη στιγμή η καθαριότητα. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη δομή του Αμπελώνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, ο οποίο βρέθηκε σήμερα στην Καρδίτσα. Που στην ουσία ζητάμε τα αυτονόητα πράγματα. Ε, θέλουμε φαγητό, να θέλουμε καθαριότητα, που δεν υπάρχει δηλαδή ένα παράδειγμα να είναι μόνο δύο ώρες την ημέρα, ας πούμε, καθαρίστρια εδώ. Ή, θέλουμε να πληρωθούμε τα λεφτά που, τις, που έχουμε δουλέψει, ε, τα νυχτερινά της αργές από την αρχή του χρόνου ε, που μας χρωστάνε. Ε, θέλουμε προσωπικό, γιατί έχει κουραστεί το προσωπικό πλέον το μόνιμο προσωπικό συνέχεια μειώνεται ε, και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και γενικώ ε, ναι, υπάρχει μια εξάντληση, υπάρχει burnout. Τη στήριξή τη στον αγώνα των εργαζομένων εξέφρασε και η Ποεδίν μέσω του μέλου τη εκτελεστική γραμματεία τη που βρέθηκε σήμερα στην Καρδίτσα, ενώ τη συμπαράστασή του εξέφρασαν και το νομαρχιακό τμήμα τη ΑΔΔ αλλά και ο πρόεδρο των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας στηρίζουμε σήμερα και καλύπτουμε τις στάση εργασίας που κάνουν εδώ οι φίλοι μας εργαζόμενοι στην πρόνοια, διότι αυτό που πρέπει να ξέρετε ότι πρώην είναι ότι η πρόνοια είναι ξεχασμένη από Θεό και άνθρωπο. Σήμερα βρισκόμαστε στο στολίδι της πρόνοιας που είναι το ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας. Κατάντησε αυτή τη στιγμή, με, λόγω τη έλλειψη διοίκηση, και εδώ είναι το οξύμορο που θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε διοίκηση, γιατί η πρόνοια βασίζεται στο φιλότυπο των εργαζομένων. Λόγω των ελλείψεων προσωπικού λόγω τη μη ανανέωση συμβάσεων, τέλο του χρόνου φεύγουν το προσωπικό COVID, το ΑΕΔ και η επικουρική, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Και παρόλα αυτά, ένα 80-70 ευρώ που είναι τα εξαιρέσιμα, δηλαδή κάθε μήνα, του τα χρωστάνε, είναι απλήρωτοι, όπω ήταν απλήρωτοι και οι εργαζόμενοι COVID. Και προσέξτε, όταν έρχεται ένα εργαζόμενο από τα Τρίκαλα να δουλέψει εδώ και δεν πληρώνεται μόνο τη βενζίνη του ή τα εισιτήριά του, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε του εργαζόμενου στα δίκαιά του αιτήματα, να γίνουν χτες προσλήψει, να πληρωθούν όλοι οι συνάδελφοι που είναι απλήρωτοι συμβασιούχοι, να πληρωθούν οι εφημερίε του. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε ενίσχυση τη πρόνοια και να ξαναγυρίσουν στο Υπουργείο Υγείας όπως θέλουν οι εργαζόμενοι, γιατί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προβλήματα θα μεγαλώνουν.